συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Παύλος Πολάκης στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την περιοδία του για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζω μια περιοδία σε όλη τη χώρα για να φέρω το μήνυμα της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ με ένα συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο και να καλέσω όλο τον κόσμο της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης να συμμετέχει μαζικά στις εκλογές της 24 του Νοέμβρη για την εκλογή Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει δυναμική και αποτελεσματική αξιωματική αντιπολίτευση και μία εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στην διακυβέρνηση του επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη, που με τη χθεσινή απόφαση του Οικονομικού Εισαγγελέα στη βάση του νόμου που ψήφισε ο κύριος Φλωρίδης, χθες ήρε το καθεστώς προστασίας μαρτύρων στους προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης, που ήταν η αιτία που πλήρωσε η Νοβάρτης στην Αμερική 345 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η πράξη μας καθιστά κράτος μαφίας και κράτος Βαλκανικής Κολομβίας. Μίλησε συγκεκριμένα για τους 6 πυλώνες της στρατηγικής του. Ο πρώτος πυλώνας είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ανέρεση των μνημονιακών νόμων, δηλαδή να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός, δηλαδή να επανέλθουν υπό τον έλεγχο του δημοσίου βασικοί στρατηγικοί τομείς της οικονομίας, όπως είναι μια συστημική τράπεζα, η Εθνική συγκεκριμένα, ο έλεγχος του ενός διελιστηρίου, τον ΕΛΠΕ που τον είχαμε και τον χαρίσαμε, και ο έλεγχος και η ιδιοκτησία του πλειοψηφικού πακέτου της ΔΕΗ, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ρυθμιστεί η αγορά του ρεύματος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η δικαιοσύνη, που και με αυτή την απόφαση έδειξε ότι δεν είναι ανεξάρτητη, έδειξε ότι δεν είναι αδέκαστη, αλλά ότι μπαίνει και εντάσσεται στους πολιτικούς σχεδιασμούς συγκεκριμένου κομματιού του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Χρειαζόμαστε βαθιές θεσμικές τομές στη δικαιοσύνη, με διπλασιασμό αριθμού δικαστών, με ενοποίηση προανάκρισης και κύριας ανάκρισης για υποθέσεις διασπάθησης δημοσίου χρήματος, που γλιτώνει από 2 έως 10 χρόνια καθυστέρηση στην εκδίκαση και στην απονομή ευθυνών. Ο τρίτος πυλώνας αφορά βαθιές αλλαγές στο κράτος, με μεταφορά πόρων προσωπικού και αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Πρέπει εξουσία να κατέβει σε θεσμούς που είναι κοντά στον πολίτη και τους φτάνει και η φωνή και το χέρι του πολίτη. Ο τέταρτος πυλώνας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να είμαστε μια χώρα που θα είναι ενεργειακός κόμβος. Μια χώρα με διατροφική επάρκεια και προϊόντα αγροτοδιατροφικού τομέα με υψηλή ποιότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία εδώ στη χώρα μας, και όχι 200.000 τόνοι λαδιού να μεταποιούνται στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες και να παίρνουν εκεί την προστιθέμενη αξία. Πέμπτος πυλώνας, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος το οποίο θα αμείψει τους λειτουργούς του. Η καινούργια ιδέα εδώ είναι ότι πέρα από την αύξηση των προϋπολογισμών, πέρα από το να πιάσουμε, ας πούμε, το 7,5% του ΑΕΠ για την υγεία, πέρα από το προσωπικό και την πρόσληψη μόνη προσωπικού, πέρα από την αναβάθμιση των υποδομών που χάνεται μια ευκαιρία τεράστια τώρα με τον τρόπο που αξιοποιεί η κυβέρνηση το Ταμείο Ανάκαμψης, που το κάνει κόλυβα, και μπορώ να εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, και όχι πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η κεντρική ιδέα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια αναδιανομή αυτών των πόρων υπέρ της αμοιβής των ανθρώπων που δουλεύουν το σύστημα, υπέρ των λειτουργών του συστήματος. Ο έκτος πυλώνας είναι μια ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που να μας κάνει παράγοντα σταθερότητας και διαμεσολάβησης και όχι μέρος του προβλήματος. Σε ερώτηση του Thrakinet για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, απάντησε λακωνικά. Το 2018 τον Μπαρμπαρός το σταμάτησε η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το 20 και το 21 όμως το όρος Ρέις κόντεψε να φτάσει στην Ανδραπόξο, έτσι. Λοιπόν, οπότε και σταματώ εδώ.